Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Δεσύπρη από το θεατρικό όμιλο Σουρίς της Ήρου και βεβαίως μέλος και στέλεχος ιδρυτικό της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Τον κύριο Γιάννη Δεσύπρη, λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δανάη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννη, είσαι στην Πάρο εδώ και πολλές μέρες. Κοντεύεις να γίνεις Παριανός από Συριανός, έτσι? Βέβαια, είμαι 15 μέρες πια. Βέβαια, γιατί, γιατί ο Γιάννης ο Δεσύπρης, όταν γίνεται μία διοργάνωση που αφορά το ερασιτεχνικό θέατρο, πόσο μάλλον δε όταν αφορά την ετήσια συνάντηση που φέτος έχει φτάσει την 21η της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, δεν μπορεί παρά να είναι εκεί, να τα επιβλέπει όλα, να τα ελέγχει όλα, να προσπαθεί να βοηθήσει τους ερασιτέχνες για οτιδήποτε χρειαστούν. Είναι γνωστό και νομίζω ότι πλέον, Γιάννη Δεσύπρη, είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να γνωρίζουν όλα τα νησιά του Αιγαίου όσον αφορά τουλάχιστον το ερασιτεχνικό θέατρο. Ναι, Δανάη, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Ελπίζω να με άκουσες κι εσύ. Σε ένα θέατρο είμαστε τώρα και φτιάχνουν κάτι φωτισμούς και τα λοιπά. Ναι. Είπα ότι πρέπει να είσαι ο πλέον γνωστός από όλους τους ερασιτέχνες του Αιγαίου. Το άκουσα. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα χρόνια οι άνθρωποι που έχουμε γίνει και έχουμε δεθεί σαν φίλοι. Και οικογενειακός και από όλα τα νησιά, οι δεσμοί δηλαδή που αναπτύσσονται στη συνάντηση είναι κάτι το καταπληκτικό και το πολύ σημαντικό. Γιατί πιστεύω πολύ ότι ο πολιτισμός του Αιγαίου και γενικότερα οι κοινωνίες του Αιγαίου μπορούν να ενωθούν, δεν θα λέγα μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον πολιτισμό. Φυσικά. Και αυτό γίνεται τώρα. Mm-hmm. Και είναι τώρα 29 χρόνια που γίνεται. 29 χρόνια που θα πρέπει να πω μέχρι το 12ο, 13ο ήταν 14ο, μπορεί πραγματικά ήμουν παρούσα. Από εκεί και πέρα έχασα το τρένο και τα πλοία. Υπάρχουν αλλαγές δρομολογίων, υπάρχουν, ποτέ δεν τα πλοία δεν σταμάτησαν. Σωστό. Αλλάζουν δρομολόγια. Βεβαίως. Γιάννη Δεσύπρη, σήμερα είστε εσείς από τη... Από το θεατρικό ερασιτεχνικό σχήμα του Σουρί της Ήρου, ναι. Μία από τις τρεις παραστάσεις που θα δοθούν. Είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμα που δεν βλέπω κάτω από τρεις παραστάσεις το κάθε απόγευμα. Σήμερα περιπιπτόντως έχει μόνο δύο παραστάσεις. Έχει τη δικιά μας στις 7 η ώρα στο χώρο του ΕΠΑΛ, το καινούριο θέατρο που φτιάχτηκε στην Παρικιά. Ναι. Είναι πολύ σεμινάριο το άλλο. Ζητώ συγγνώμη, εγώ δεν το είδα καλά. Και το βράδυ ο Μάκης ο Σερέφας, ο συγγραφέας του ΜΑΜ, το βράδυ αργά στον Ιρέα, έρχεται από Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει και την παράσταση του έργου του που παίζει ο θεατρικός όμιλος Νηρέας Πάρου. Βεβαίως. Εμείς παίζουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και εμείς παίζουμε στις 10 η ώρα στην Άουσα. Στην Άουσα και εσύ είσαι στην καινούργια ανακαινισμένη αίθουσα του ΕΠΑΛ. Φτιάχτηκε εκ του μειόντος, δηλαδή από την αρχή. Ναι, ένα θέατρο ναι. που χτίστηκε από την αρχή, που φτιάχτηκε από την αρχή. Uh-huh. Για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τη συνάντηση, αλλά για να μείνει και σε μια υποδομή, πολιτική υποδομή στο Δήμο Πάρου. Και αυτό mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, όπως ξέρεις. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, Γιάννη, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ερασιτέχνες και ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που είναι από την αρχή σχεδόν οι περισσότεροι, ότι έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν τέτοιου είδους χώροι. Που να Βεβαίως. Φιλοξενούν δηλαδή θεατρικές και άλλες πολιτιστικές. Βεβαίως, θα θυμίσω δε και στην Άξο. Βεβαίως, το έλεγα χθες. Το έλεγα χθες αυτό. Ότι με αφορμή την πρώτη παντικλαδική συνάντηση. Τότε, άλλος θεσμός, η οποία δυστυχώς δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, είναι θέμα πολιτικών κτλ. Επιλογών, ναι. Καταλαβαίνεις, επιλογών ναι. κάποιων ανθρώπων, όχι δικών μας. Και είχε και τότε εγκαινιαστεί, αν θυμάσαι, το Ιάκωβος Καμπανέλη. Βεβαίως, και είχε έρθει εδώ αφορμή, εσύ, αφορμή, η Μαρία Ιβενέτη, η πρόεδρος και αρχιτέκτον. Και από τις Κυκλάδες. Βεβαίως, για να δούνε και το χώρο να βοηθήσουν τεχνικά κλπ. Να συθεί άρτια. Ναι. Και μου λες και σήμερα είναι τρεις μέρες πριν τελειώσουμε, γιατί είμαστε στην 8η μέρα, mm-hmm. μέρα των συναντήσεων. Και παρουσιάζουμε αυτό το έργο των Άντων Τσέχοβ Νίλ Σάιμον. Είναι μια κωμωδία βέβαια, αλλά με μια βαθιά, μια κωμωδία σκέψεων. Δηλαδή, ναι. Που ο Τσέχοβ καθίσει και ο Νίλ Σάιμον διασκευάζει
σε μια εκρηκτική ιστορία, γι' αυτό και ονομάζεται Βότκα Μολότοφ. Ακριβώς. Έτσι ονόμαζε ο Σάιμον δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να πούμε ότι πρόσφατα η Νάξος είδε ένα άλλο δικό σας, ναι, μια άλλη δική σας παράσταση, στο Group Therapy προ λίγων ημερών μάλιστα. Και ναι, κατενθουσιάστηκαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν σε αυτήν. Αυτό το έργο είναι μια πάλι παραγωγή, είναι μια παραγωγή επαιτειακή, γιατί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια και είναι μια μεγάλη παραγωγή με 17-18 ηθοποιούς, με περιστρεφόμενες σκηνικά, με μεγάλη παραγωγή που θέλαμε να γιορτάσουμε με αυτό το έργο τα 40 χρόνια. Μάλιστα, μάλιστα. Θα πρέπει να πω ότι από την Άξο θα έρθουν ο Κώστας ο Παγώνης. Το ξέρω. Είναι έτοιμος. Βεβαίως. Ξεκινάει με το απογευματινό. Οριακά προλαβαίνει την έναρξη και όλη την παράσταση και επιστρέφει με το βραδινό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται και από τη Σύρο συμβαίνει αυτό και από την Άξο συμβαίνει αυτό και από άλλα νησιά συμβαίνει. Έρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, ξαναφεύγουν. Έτσι. Είναι απίστευτο αυτό. Ωραία. Δεν ξέρω, μακάρι να έχω τη διάθεση να έρθω κι εγώ, θα ήταν πολύ ωραία. Εγώ Γιάννη, πολύ καλά, το έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά από την Ομοσπονδία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε και με την πρόεδρο, τη Μαρία τη Βενέτη, η οποία είναι εν πλώ και δεν έχει σήμα. Δεν έχει σήμα το τηλέφωνό της και δεν μπορούμε και να το ρισκάρουμε. Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Μου έλεγε χθες η Μαρία η Βενέτη, μιλώντας μαζί της στο τηλέφωνο για να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη, ότι φέτος θεωρεί πως το επίπεδο έχει ανέβει στη συνάντηση περισσότερο από άλλες, οποιαδήποτε άλλη φορά. Ναι. Εσύ έχεις την ίδια άποψη? Κοίταξε, από όσο θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, έτσι τα 29 χρόνια, αυτή η κρίση εδώ είναι μια πολύ καλή συνάντηση. Και γιατί είναι πολύ καλή συνάντηση? Διότι το ρεπερτόριο, ξέρετε, δεν είναι κάτι που ορίζεται από εμάς, είναι οι ομάδες του δημιουργούν. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά όλα αυτά συνευρίσκονται και τότε μπορεί να εκτιμήσεις αυτή την πολυμορφία των παραστάσεων. Mm-hmm. Είναι κωμωδίες, δράματα, αρχές, τραγωδίες, όλες επιλεγμένες, περισσότερες, αν είμαστε και έτσι, επιλεγμένες, και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πολύ ωραίο κράμα με παραστάσεων και απολαμβάνει ο κόσμος διάφορα έργα και όντως έχουν παιχτεί εξαιρετικές παραστάσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υψηλωτά του επίπεδου. Καλά, αυτό το λέω συνεχώς. Δεν σταματώ να το λέω. Δείχνει ότι το ερασιτεχνικό θέατρο και το Αιγαίο έχει ακόμη να δώσει. Βεβαίως έχει. Άλλωστε, ο πολιτισμός πάντα δίνει ό,τι και αν συμβαίνει, και ιδιαίτερα από τους εραστές του πολιτισμού που είναι οι εραστέχνες του Αιγαίου. Γιάννη, να ρωτήσω. Ναι. Η υποδοχή από το Δήμο, από τους τοπικούς φορείς, η φιλοξενία εκεί στην Πάρο. Είναι, Δανάη, κάτι το ασύλληπτο, το καταπληκτικό. Η δε συμμετοχή του κόσμου είναι, τι να σου λέω τώρα, φανταστείς ότι έρχονται άνθρωποι 2 ώρες πριν να κάθονται έξω από τα θέατρα. Καταλαβαίνεις, δεν τα έχω χάσει, δηλαδή έχω μείνει άφωνος. 2 ώρες πριν, προκειμένου να βρούμε μια θέση για την ελεύθερη είσοδο, είναι και ερασιτέχνες, 300 ερασιτέχνες, είναι και το κοινό, καταλαβαίνετε. Τη μεγαλύτερη αίθουσα είναι αυτή εδώ που είμαστε τώρα, του Μοιραία, εμείς εδώ, με 340-350 άτομα. Ναι. Και καταλαβαίνεις, γίνεται το αδιαχώρητο κάθε βράδυ σε όλους τους χώρους. Μάλιστα, και γίνονται οι παραστάσεις, από όσο βλέπω από το πρόγραμμα, στην Παρικιά, στην Άουσα. Στην Άουσα, στο αρχαίο θέατρο του Πάρκου, το μεγάλο ανοιχτό θέατρο του Αρχαίου. Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος, πολύ ωραίος χώρος. Δόθηκε ο Φιλοκτήτης, η τραγωδία ο Φιλοκτήτης εκεί από τη Σύρο, δόθηκε την περασμένη Τρίτη, και στο μικρό θεατράκι της Νάουσας Πάρου, της θεατρικής ομάδας της Παπαντής, με το Λευτέρι που έχουν την θεατρική ομάδα. Εκεί είχαμε πάει μαζί για πρώτη φορά να παρακολουθήσουμε μια παράστασή τους πριν πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε αυτό, και εγώ δηλαδή, αυτό το θεατράκι. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι ότι ο κόσμος μας φιλοξενεί όπου πάμε και εδώ το Σιγιανό κοινό, ο Δήμος και οι εθελοντές, 50 εθελοντές οι οποίοι τρέχουν όλη η μέρα. Για τη μεταφορά σας από το Ιμπαρικιά, ας πούμε, στη Νάουσα. Υπάρχουν προγραμματισμένα δρομολόγια που παίρνουν αφήξεις. Γίνονται όλα δηλαδή, γίνονται όλα όπως πρέπει. Όλα ρολόι, βεβαίως. Μπράβο λοιπόν στην Πάρο. Μπράβο στην Πάρο. Μπράβο στην Πάρο και μπράβο στους ανθρώπους και τους ευχαριστούμε, μια και μου δίνετε ευκαιρία μέσα από το σταθμό σας. Σε ευχαριστούμε θερμά για αυτό το πραγματικά άθλο που έχουν κάνει.
κάνουν. Μάλιστα. Και μετά από αυτό το χώρο στο ΕΠΑΛ, που ελπίζω ότι θα διατίθεται για θεατρικές παραστάσεις και στο μέλλον. Βέβαια, αυτό είναι ο σκοπός. Ναι. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Να δούμε να δημιουργείται και άλλη ομάδα ερασιτεχνική στην Πάρο. Γιατί όχι. Βέβαια, οι υποδομές γεννούν πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Γιάννη Δεσύπρη, θέλω να πω ότι σήμερα, έτσι επειδή είναι η βότκα Μολότοφ, είναι και Παρασκευή και 13 και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά συμβάλλουν να έχετε μια καταπληκτική παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ, ελπίζουμε. Θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο πολύ είναι παθιασμένοι με το θέατρο. Και εμείς, επειδή είμαστε και εμείς παθιασμένοι, θα γίνει μία βότκα, μία μολότοφ το βράδυ και ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι έχει ξεκινήσει συνάντηση από τις 5 του μηνός και ολοκληρώνεται την Κυριακή μεθαύριο. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την επαφή μαζί σας εκεί στην Πάρο, για να πάρουμε λίγο από το κλίμα όπως μας το μετέδωσες. Και βεβαίως να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία, αφού σήμερα δίνεται την παράσταση ο Σούρης από τη Σύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.